Μοτοπορία πραγματοποίησαν οι διανομείς σε δρόμους της Θεσσαλονίκης μετά το τραγικό θάνατο συναδέλφου τους το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης. Οι διανομείς νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο ενός ακόμη διανομέα εν ώρα εργασίας στην άσφαλτο. Τη Δευτέρα είχαμε ακόμη ένα εντός εισαγωγικών εργατικό δυστύχημα με νεκρό ένα συνάδελφο διανομέα σε κατάστημα ανταλλακτικών. Να πούμε ότι και την Κυριακή υπήρχε εργατικό ατύχημα με συνάδελφο από την eFood. Ενώ και χθες το βράδυ, πάλι με διανομέα και σήμερα πριν από λίγη ώρα στη Νέα Μοναστηρίου, ατύχημα με courier. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για αμεροκάματο του τρόμου και άθλιες συνθήκες με εντατικοποίηση της εργασίας που σε συνδυασμό με την έλλειψη χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού οδηγούν σε τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζώων. Δεν έχουν σταματημό αυτά και προφανώς δεν είναι επειδή φταίει η οδική βοήθεια. Εδώ πέρα μιλάμε για το κυνήγι του κέρδους από την πλευρά των επιχειρήσεων. Μιλάμε για την υπερεντατικοποίηση σε βάρος των διανομέων με τα δίκυκλα. Μιλάμε για το σακάτεμα σε εργασιακές συνθήκες κτλ. Ζητάμε και με τη σημερινή μας κινητοποίηση και μοτοπορία να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας για τους διανομείς, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την τεχνική επιθεώρηση εργασίας, να ενταχθεί η κάθε ειδικότητα του διανομέα, του δικυκλιστή, στα βαρέα αντιγυϊνά, να μην θρηνήσουν άλλους νεκρούς. Αυτό όμως περνάει από το χέρι μας, μέσα από τους δικούς μας αγώνες, από συλλογική και οργανωμένη δράση. Δεν περιμένουμε να μας σώσει κανένας αυτή την κατάσταση. Τα σωματεία μας, τα οποία έχουν πάρει και την απόφαση για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα συνεχίσουν, θα κλιμακώσουν τη δράση τους για την προστασία των συναδέλφων μας. Το δρομολόγιο της μοτοπορίας ήταν Αγίου Δημητρίου Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, ως το σημείο του δυστυχήματος.